Θεωρούμε απαράδεκτη, παράνομη και καταχρηστική την απόλυση του μέλους της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Πάτρας και συνδικαλιστή στο σωματείο εργαζομένο στο καζίνο του Ρίου από την εργοδοσία. Του συνδικαλιστή, ο οποίος μαζί με τη μειοψηφία των εργαζόμενων παλεύει όλα αυτά τα χρόνια για να καταβληθούν τα δεδουλευμένα των εργαζόμενων στο καζίνο του Ρίου, για να σταματήσει οι παράνομες και αντεργατικές πράξεις της εργοδοσίας του καζίνου. Η διοίκηση της επιχείρησης προχωράει σε αυτά τα μέτρα αποθρασισμένη από τις πολιτικές των κυβερνήσεων και των προηγούμενων, αλλά και της σημερινής κυβέρνησης, με τον κατάπτυστο νόμο Χατζηδάκη, που δίνει τα χέρια για να προχωράσει απόλυση συνδικαλιστή, για να τσακίσει οποιαδήποτε φωνή αντίστασης και απειθαρχίας στην αντεργατική της πολιτική, έχοντας βεβαίως ως στήριγμά της την πλειοψηφία του σωματείου των εργαζόμενων στο καζίνο. Δηλώνουμε καθαρά ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θεωρεί την απόλυση αυτή παράνομη. Στις συγκεκριμένες συνθήκες είναι παράνομη η εργοδοσία η οποία λειτουργεί το καζίνο με ανασφάλιστους εργαζόμενους, χωρίς όλο αυτό το διάστημα των 2 περίπου χρόνων που οι εργαζόμενοι είναι ανασφάλιστοι, ούτε η επιθεώρηση εργασίας, ούτε το ΕΦΚΑ και οι ελεκτικοί μηχανισμοί να έρθουν να ελέγξουν τις παρανομίες, τις καραμπινάτες που κάνει η εργοδοσία. Ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα καταθέσουμε τις επόμενες μέρες ερώτηση στη Βουλή για την παράνομη λειτουργία του καζίνου του Ρίου, για την ανάγκη να συμμορφωθεί η εργοδοσία στις αποφάσεις οι οποίες έχουν πάρθει και ταυτόχρονα να πάρει πίσω την εκδικητική απόλυση του συνδικαλιστή και να καταβληθούν το σύνολο των δεδουλευμένων των εργαζόμενων στο καζίνο του Ρίου. Η πράξη αυτή της εργοδοσίας δεν πρέπει να περάσει. Πρέπει η ταξική αλληλεγγύη των εργαζόμενων της πόλης και όχι μόνο να εκφραστεί. Πρέπει ο νόμος Χατζηδάκη να μείνει στα χαρτιά, όπως και το σύνολο των αντεργατικών νόμων. Γιατί το δίκαιο είναι με αυτούς που παλεύουν για να ανατρέψουν την άθλια κατάσταση που έχει διαμορφώσει κυβέρνηση, εργοδοσία και Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτόν τον αγώνα δεν πρέπει να λείψει κανείς και πρέπει να επί της ουσίας να σημαδέψουμε στην καρδιά τον εχθρό και τον αντίπαλο, για να μπορέσουμε ακριβώς να μείνουν στα χαρτιά όλοι αυτοί οι αντεργατικοί νόμοι και οι εργαζόμενοι να μπορέσουν να δουλεύουν με αξιοπρέπεια, με το σύνολο των δικαιωμάτων για την κάλυψη των αναγκών, μέχρι τη συνολικότερη ρήξη και ανατροπή που σήμερα είναι επιτακτική ανάγκη για να μπορέσουν πραγματικά να αλλάξουν τα πράγματα. Γεια και χαρά, με δύναμη, αποφασιστικότητα και χωρίς καμία ταλάντευση.